Περιθώρια να αποφευχθούν ακραία σενάρια για να καταστεί βιώσιμο το δημόσιο χρέο, βλέπει ο πρόεδρο τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Νικόλα Παπαδόπουλο. Ο κ. Παπαδόπουλο έλαβε μέρο στη χθεσινοβραδινή σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών εκπροσώπων των κομμάτων με τον Υπουργό Οικονομικό Βάσο Σαρλί και με εκπροσώπου τη Κεντρική Τράπεζα. Στο 14% του ενεργού πληθυσμού αυξήθηκε η ανεργία τη στην Κύπρο τον Νοέμβριο από 13,8% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθε στη δημοσιότητα η Eurostat. Η μέση ανεργία στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 11,8%. Τις ψυχρότερες μέρες του χειμώνα διανύει η Κύπρος. Χιόνια πέφτουν σήμερα και στα ημιορεινά ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί η ελαφρά χιονόπτωση ακόμα και στη Λευκοσία. Απόψε προβλέπεται πως θα είναι η πιο κρύα νύχτα. Αποκλειστικά και με τα ζητήματα που άπτονται των όρων εντολή τη ασχολείται η έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που επιδόθηκε χθε το βράδυ ανεπίσημα στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Γενικό Γραμματέα εισηγείται στο Συμβούλιο Ασφαλείας την ανανέωση τη θητεία τη Ουνθικήπ για ακόμη 6 μήνε μέχρι τι 31 Ιουλίου του 2013 και ενημερώνει τα μέλη του ότι θα επιδώσει χωριστή έκθεση για τι καλέ του υπηρεσίε μέσα στο Μάρτιο. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία μεταβαίνει απόψε στη Βηρητό, όπου θα πραγματοποιήσει μονοήμερη επίσημη επίσκεψη, κατά την οποία θα συναντηθεί με τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο τη Βουλή του Λιβάνου. Με την απολογία του κατηγορούμενου Γρηγόρη Ξενοφόντο, ολοκληρώθηκε η σημερινή ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Κακουριωδικίου για τη στιγερή δολοφονία του Διευθύνων Συμβούλου του Συγκροτήματο Δία και τη τηλεόραση Σίγμα, αντιχατσικοστή. Στην Ινδία, τρει από του κατηγορούμενους για τον ομαδικό βιασμό τη 23χρονη φοιτήτρια που προκάλεσε το θάνατό τη θα δηλώσουν αθώοι, ανακοίνωσε ο δικηγόρο του, επικαλούμενο λάθη στην αστυνομική έρευνα.